Τώρα μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Μαυροματάκης, υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Ηρακλείου Συνδυασμού 375 του Γιάννη Κουράκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ασχολείστε πρώτη φορά με τα κοινά? Όχι. Το 2014 είχα συμμετάσχει στο ψηφοδέλτιο του Σταύρου του Αρναουτάκη για την περιφέρεια Κρήτης, όπου εκεί δώσαμε ένα πολύ όμορφο και έντιμο αγώνα και καταφέραμε να έχουμε την περιφέρεια μέχρι και σήμερα και ο Σταύρος να τη διεκδικεί εκ νέου. Είναι το κέντρο της πόλης προσβάσιμο σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα και τι χρειάζεται να γίνει ακόμη? Σε σχέση με τη δεκαετία του 80, όπου εγώ ξεκίνησα να ταξιδεύω και να μετακινούμε ως παιδί τότε, σίγουρα έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Όμως, πάντα ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και πάντα χρειάζεται να προσπαθούμε για να βελτιώνουμε την καθημερινότητα όχι μόνο των ευπαθών κοινωνικών ομάδων, αλλά του κάθε δημότη της πόλης μας. Κατά τη δική σας γνώμη, ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους Ηρακλειώτες? Νομίζω ότι η κατάσταση με τα έργα, τα συνεχόμενα έργα, ένα συνεχόμενο εργοτάξιο, όχι μόνο στο κέντρο του Ηρακλείου, αλλά και στις γειτονιές. Σήμερα χαρακτηριστικά το μεσημέρι, πηγαίνοντας για το σπίτι μου, πριν στρίψω στο στενό για να παρκάρω, κυριολεκτικά ο δρόμος ήταν ένα εργοτάξιο. Υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση σε αυτά τα έργα και αυτό δυσχεραίνει την καθημερινότητα των πολιτών. Συν της άλλης, υπάρχει και ένα έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα, το οποίο η επόμενη Δημοτική Αρχή θα πρέπει να βάλει ως προτεραιότητα ποιες είναι αυτές οι αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να διευκολύνουν την καθημερινή μετακίνηση των δημοτών. Κύριε Μαυροματάκη, σε τι διαφέρει ο Γιάννης Κουράκης και το πρόγραμμά του από τους άλλους 8 υποψήφιους? Το πρόγραμμα του Γιάννη Κουράκη είναι κοστολογημένο. Υπάρχει σχέδιο, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει όραμα για μια πόλη που αγαπάμε όλοι μας. Ο Γιάννης Κουράκης έχει τεράστια εμπειρία, είναι δοκιμασμένος επί σειρά ετών στην αυτοδιοίκηση, θεωρείται κατά κοινή ομολογία ένας επιτυχημένος αυτοδιοικητικός άντρας και σύν της άλλης εγώ θεωρώ πως έχει μια διπλή ηγετική ικανότητα. Έχει, δηλαδή, είναι ηγέτης που μπορεί από τη μια να συμπαρασύρει ολόκληρο τον ηρακλειώτικο λαό και από την άλλη τη δημοτική του ομάδα, η οποία, αν μιλήσουμε για αυτήν τη συγκεκριμένη δημοτική ομάδα, την οποία έχω και εγώ την τιμή να συμμετέχω, είναι έμπειρη και ταυτόχρονα ανανεωμένη. Ο Γιάννης ο Κουράκης, λοιπόν, έχει την ικανότητα να ενώσει δυνάμεις και για να πάει το Ηράκλειο μπροστά, απ' τη μια. Απ' την άλλη, να μην κρυβόμαστε. Ο Γιάννης ο Κουράκης έχει περάσει από όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος, θα λέγαμε. Έχει διατελέσει βουλευτής, έχει διατελέσει υφυπουργός, τώρα είναι στην αυτοδιοίκηση. Έχει μάθει, λοιπόν, και έχει διαμορφώσει το επίπεδο εκείνο της συνεργασίας με τα Υπουργεία, με τους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, έτσι ώστε να μπορεί να διεκδικεί, να πετυχαίνει και να καταφέρνει για την πόλη του Ηρακλείου. Κύριε Μαυροματάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.